Λοιπόν, αυτό είναι ένα βίντεο το οποίο είναι unboxing, αλλά είναι και παρουσίαση. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Μαζί μας σήμερα είναι η πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέας Έφη Φωτεινού, η πρωτοεμφανιζόμενη στο χώρο της λογοτεχνίας ενηλίκων. Είναι το πρώτο της βιβλίο. Γεια σου, Έφη! Γεια σε όλους! Η Έφη είναι μία φίλη από την Αθήνα, που έχουμε γνωριστεί από το 2018, Ναι, τότε. 6 χρόνια πριν. Και ξέρω τι έχω, δεν το έχω ανοίξει, Έφη, για να δεις πόσο συγκρατιέμαι. Είναι το ταχυδρομός, λένε τα παιδιά να το ανοίξουν γιατί τους αρέσει να σπάνε τις... Ναι. Λέω όχι, αυτό θα το κάνουμε unboxing στη κάμερα, γιατί εγώ γνωρίζω το βιβλίο, αλλά φυσικά δεν το έχω βρει, δεν το έχω δει στην έντυπη του μορφή. Ναι. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω. Αλλά δεν ξέρει το... Σας παρουσιάζω από τις εκδόσεις Μεμέντο. Αχ, τι ωραία που μου το στείλαν. Το βιβλίο της Έφης Φωτεινού, Οδός Σχεδίας. Καλό ταξίδι, Έφη. Ευχαριστώ πολύ. Τι ωραίο που είναι. Το έχω διαβάσει το βιβλίο γιατί το έχω προλογίσει κιόλα. Ακριβώς. Και υπάρχει και ολόκληρη ιστορία. Σελιδοδείκτη. Έχω και σελιδοδείκτη. Βγαίνει και σε σελιδοδείκτη η Οδός Σχεδίας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση. Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο. Η Έφη Φωτεινού γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή της είναι από τη Μάνη. Δεν το καταλάβαμε, παιδί μου. Δεν πήγε το μυαλό μας. Μα με τίποτα, διαβάζοντας το βιβλίο. Σπούδασε marketing στην Αγγλία. Αρθρογράφησε σε διάφορα sites και έκανε μαθήματα δημιουργικής γραφής. Μια απόφαση που πήρε τυχαία, αλλά αποδείχθηκε μοιραία. Ευθυμογραφήματα και μικροδιηγήματα της γύρω από την αγάπη και τον έρωτα, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων και ταινιών, μπορεί να διαβάσει κάποιος στο blog της nuazetamefunduki.gr. Όσοι και όσες διαβάζετε το nuazetamefunduki.gr, εδώ είναι η κοπέλα. Είναι παθιασμένη blogger και ως εκ τούτου ακούει και στο Nuazeta. Στόχος της είναι να γυρίζει σύντομα και στο συγγραφέας. Είσαι θεά. Εγώ διαβάζω τα posts στο Facebook και τρελαίνομαι. Κυκλοφορούν δύο παιδικά βιβλία της, ο ξεχωριστός μέλιος και ο ξεχωριστός μέλιος, ο χάρτης του κρυμμένου θησαυρού από τις εκδόσεις Παρισιάνου. Η Οδός Σχεδίας είναι το πρώτο της μυθιστόρημα, το οποίο ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να μείνει. Λοιπόν, μου στέλνει η Έφη στο Messenger, μου λέει θα γράψω κι εγώ ένα βιβλίο, θυμάσαι? Πολύ καλά. Θα ήθελα τη γνώμη σου, μου στέλνει το PDF. Εγώ καθυστερώ λίγες μέρες να το κοιτάξω, είδα τον όγκο του PDF, γιατί μιλάμε το βιβλίο, είναι μυθιστόρημα και είναι 416 σελίδες. Δεν το ξέρεις τότε, όταν είπες το ναι. Όχι. Το κατεβάζω το PDF, λέω, ούγα μότο, sorry για την έκφραση. Τι φορτώθηκα τώρα, να διαβάσω εγώ γυναικεία λογοτεχνία, που βγάζω σπηριά, που ακούω, ξέρω εγώ, γυναικείο μυθιστόρημα και το μυαλό μου πάει σε κάτι Arlequin style πράγματα. Λέω, όχι, πω την έπαθα. Όμως, επειδή είναι φίλη μου, και επειδή είναι ψυχάρα, λέω θα το διαβάσω ρε. Θα θυσιαστώ. Οπότε αρχίζω να το διαβάζω. Και πού είμαστε ρε, Φιστόπα, κάπου είμαστε. Πού είμαστε που το διαβάζαμε. Το κομμωτήριο ήσουνα. Ήσουν στο κομμωτήριο. Ναι, ήμουν στο κομμωτήριο και το διάβαζα. Και μου λέει ο σύντροφος μου πάνω, τι διαβάζει εκεί. Του λέω, άσε, δεν σε ενδιαφέρουν εσένα αυτά. Ήμουνα στην αρχή. Του λέω, είναι γυναικεία λογοτεχνία, το έχει γράψει μια φίλη μου. Α, μου λέει. Του λέω, σε κάποια φάση έλα εδώ, του λέω. Γιατί είχα αρχίσει να προχωρώ την ανάγνωση και του λέω, έλα εδώ να διαβάσεις. Έλα να σου διαβάσω. Και αρχίζω και του διαβάζω ένα κομμάτι το οποίο είναι έτσι πολύ ενδεικτικό
για το ότι αυτός που γράφει το βιβλίο, ρε παιδί μου, είναι ένας άνθρωπος κοντά στην ηλικία μας, ο οποίος είχε παρόμοια βιώματα με εμάς και ακούσματα κλπ. Και μου το παίρνει και μου λέει το διαβάσω. Του λέω κάτσε να σου στείλω το PDF. Μαλάκα το διάβασε πριν από εμένα. Και μετά μου έκανε spoilers. Ναι! Ναι! Αρέσει και σε άντρες, μου το έχουν πει, Ναι! μου έχουν κι άλλοι. Κοίταξε, γυναικεία λογοτεχνία που να αρέσει σε άντρες είναι σούπερ. Χαίρομαι, μη πω ψέματα, χαίρομαι. Εγώ να δεις. Αφού σου είπα, δεν δε σε είχα στείλει στο Messenger και σε πήρα και με το κλείσει και σου λέω για να αρέσει άνδρα τη μέση ηλικία σα. Λέω, έχεις πιάσει το top. Σου έχω γράψει διάφορα, κάτσε να τα βρω. Δεν είναι ενδιαφέροντα αυτά που σου γράψα. Είναι ο πιο ωραίος πρόλογος που έχω διαβάσει. Με τιμάει πάρα πολύ. Το διάβασα και χοροπηδούσα πραγματικά από τη χαρά μου. Λέω τέλειο. Θα ξεκινάει ο κόσμος να διαβάζει το βιβλίο μου από αυτόν τον φανταστικό πρόλογο. Λοιπόν, ο σύντροφος μου ενθουσιάστηκε, σου γράφει εγώ πορώθηκα. Αλήθεια μου λες, σου λέω ναι, περίμενα να τελειώσω για να σου πω. Πες το μου, μου λες και πήγε ψυχή μου στην κούλουρη. Σου λέω, λέει ο Πάνος γράφει για όλα τις ηλικίες μας. Γι' αυτό ρωτώ πώς είσαι, ρωτά την ηλικία σου. Και μου λες την ηλικία σου, του λέω είναι αυτή, του λέω. Εγώ νομίζω πως είσαι 40. Όχι, με παραπάνω. του λέω, ούτε αυτή είναι τη ηλικία σου, ούτε εγώ. Κάτσε καλά. Λοιπόν, και σου λέω ότι γράφεις απίστευτα καλύτερα από πολλά άλλα πρόσωπα τα οποία θεωρούνται κορυφή στο είδος του γυναικείου μυθιστορήματος και της γυναικείας λογοτεχνίας και είναι φανερό πως ψυχοεκπαιδεύεσαι και το story είναι φανταστικό. Και δεν θα, τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο βιβλίο. Και ηρέμησε η καρδιά μου, γιατί στην αρχή, έτσι όπως με ρώτησες, κόρη, πόσο χρόνο είσαι, λέω, Θεέ μου, δεν θα της αρέσει καθόλου, δεν θα ξέρει πώς να μου το πει, πώς να, τι να γράψει, τι να κάνει, τι να ράνει. Αλλά εντάξει, ευτυχώς δεν με άφησε σε αγωνία πολλή ώρα. Όχι, ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Κοιτάξτε, ήμουν σίγουρη ότι γράφει ωραία, γιατί έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει αποσπάσματα του μικρού μέλιου που έχει ποστάρει στο Facebook. Δεν έχω πάρει το βιβλίο. Διαβάζω τα post σου, διαβάζω τα blog σου, τα οποία είναι έτσι πολύ καλογραμμένα και έχει και μια γραφή ανάλαφρη, ζωηρή, εύκολο διάβαστη, δροσερή γραφή. Δηλαδή, σε διαβάζει κάποιο ρε παιδί μου και φραίνεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα τον όγκο. Αλλά 2 μέρες μου πήρε να το ρουφήξω, 2 μέρες. Από τα μηνύματα που παίρνω, σε κανέναν δεν έχει πάρει παραπάνω από 2 μέρες. Και όλοι χρησιμοποιούν το ρήμα, το ρούφιξα μέσα σε 1 μέρα, το ρούφιξα μέσα σε 1 βράδυ. Όλοι χρησιμοποιούν το ίδιο ρήμα. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι η πρώτη μου προσπάθεια. Μπορεί να γράφω στο blog χρόνια, αλλά γράφω πιο πολύ ευθυμογραφήματα. Αυτό. Πιο μικρές φόρμες κειμένων. Είναι το πρώτο μου μεγάλο κείμενο. Και δεν είναι και ευθυμογράφημα. Έχει μέσα Όχι. έτσι και σοβαρά Είναι κομμάτια. ψυχογραφημένο, ρε φίλε. Δηλαδή το διάβαζα εγώ, είμαι ψυχολόγος και μπορούσα να φανταστώ διαλόγους στο γραφείο μου με τους πρωταγωνιστές. Βοηθάει η ψυχοθεραπεία που έχω κάνει, οι συνεδρίες μου βοηθάνε. Είναι για πρώτη προσπάθεια από το αποτέλεσμα δηλαδή αυτών που το έχουν διαβάσει. Βλέπω ότι αυτό ας το κόψουμε. Πήγα να πω ότι είναι αξιοπρεπής η προσπάθεια. Τι λες ρε, είναι πολύ καλό. Κόψτε. Τι λες, γιατί να το κόψουμε, δεν το κόβω. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην λέμε την αλήθεια. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Δεν είναι απλώς μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Είναι σούπερ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν Ευχαριστώ. ξέρω να κολακεύω. Ξέρω να λέω αλήθειες. Αν δεν ενθουσιαζόμουν, δεν θα έλεγα αυτά που λέω. Έχω ενθουσιαστεί, σου λέω. Και μάλιστα σε παροτρύνω να γράψεις κι άλλα, γιατί μια τέτοια γυναικεία λογοτεχνία χρειαζόμαστε. Με κριτική ματιά, με ψυχοεκπαιδευμένο βλέμμα, μέσα από ένα φακό ρεαλιστικό, αυθεντικό και ουσιαστικά γυναικείο. Άσε που κάνει και για άντρες. Κάνει και για άντρες, Ναι. όντως. Γιατί μπορεί ο άντρας αναγνώστης να ταυτιστεί με τους άντρες πρωταγωνιστές. Μπορεί.
μπορεί να νιώσει μια ταύτιση. Και επίσης είναι πολύ ξεκάθαρη η ενσυναίσθηση σου, φαίνεται. Δηλαδή, γράφεις με φροντίδα για τον κάθε χαρακτήρα. Είναι άντρας της διπλανής πόρτας, δεν είναι. Του συμπονεί, ρε παιδί μου. Φαίνεται αυτό το πράγμα, ότι συμπονεί στου χαρακτήρε σου, ότι ακόμη και. Πώς να πω, δεν θέλω να κάνω spoiler. No Ακόμη, ρε παιδί μου, spoiler. και ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι ο έρωτας της ζωής της πρωταγωνίστριας, το οποίο παρουσιάζεται ή φαίνεται πως είναι ο έρωτας της ζωής της, χωρίς να είναι. Ακόμη και εκείνον το συμπονείς, ρε φίλε. Το έχω αυτό, μπαίνω, μπορώ να μπω στα παπούτσια του οποιοδήποτε. Το έχω. Δηλαδή Είναι γράφεις το ένδυτο. πολυπλευματικά, δηλαδή δεν γράφεις μόνον, δεν ένιωσα αυτό που έχω νιώσει σε άλλα βιβλία που αποπειράθηκα να διαβάσω στο παρελθόν. Δεν τα είχα διαβάσει ολοκληρωτικά. Αυτό σου λέω, επειδή έχουν πέσει στα χέρια μου βιβλία γυναικείας λογοτεχνίας, το οποίο δεν κατάφερα να τα διαβάσω. Διάβασα με το ζόρι το μισό και μετά είπα, άμα είναι να πιέζομαι να διαβάσω ένα βιβλίο, καλύτερα να μην το διαβάσω. Και από τότε, μάλιστα, αυτές τις αναγνώστριες που λένε όλο καμάρι, εγώ διαβάζω βιβλία της τάδε. Άμα ακούσω αυτό, λέω εντάξει. Φυσικά δεν έχουμε στο κανάλι μας τέτοιες αναγνωστρίες, εννοείται. Δεν θα μπορούσαν να διαβάζουν και χαμηλού επίπεδου γυναικεία λογοτεχνία και να παρακολουθούν και τα βίντεο, τα ψυχοεκπαιδευτικά, τα οποία χρειάζονται υψηλή αντίληψη. Εκεί, όσο διάβασα, ρε παιδί μου, όσο κατάφερα να διαβάσω, ήταν η συγγραφέας έγραφε και είχε ενσυναίσθηση μόνο για τον κύριο χαρακτήρα με τον οποίο ταυτιζόταν και είχε μια πλήρη αναισθησία ή έλλειψη ενσυναίσθησης ή έλλειψη ανθρωπισμού ως προς τους δευτερεύοντες χαρακτήρες. Εσύ δεν το έχεις αυτό. Εγώ τους αγαπώ όλους μου τους ήρωες, διότι στο βιβλίο μου δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Όλοι καλοί είναι. Κάνουν λάθη, κάνουν πράξεις που δεν είναι σωστές. Μερικές φορές δεν ξέρεις και τι είναι το σωστό. Στη ψυχοθεραπεία μου είχαν πει ότι μόνο στο τέλος της ζωής σου μπορείς να ξέρεις εάν μια απόφαση που πήρες ήταν σωστή. Και πάλι, εφόσον δεν είχες πάρει την άλλη απόφαση να τη ζήσεις και να δεις την κατάληξή της, πάλι δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Ποτέ. Οπότε όλοι μου οι ήρωες είναι ανθρώπινοι και τους αγαπώ και τους καταλαβαίνω και τους πρώτους και τους δεύτερους και τους πιο πρωταγωνιστές και τους δευτεραγωνιστές. Όλοι είναι καλοί. Λοιπόν, πότε κυκλοφορεί το βιβλίο? Το βιβλίο κυκλοφόρησε 7 του μήνα. 7 του μήνα άνοιξαν οι προπαραγγελίες. 7 Ιουνίου. 7 Ιουνίου Wow, άνοιξαν οι είναι πολύ προπαραγγελίες. φρέσκο. 11 μέρες έχει δηλαδή. Πάρα πολύ φρέσκο. Στα βιβλιοπωλεία πήγε τώρα. Έχει 2 μέρες που πήγε στο Public και στον Ιαννό και γενικά στα μεγάλα Δηλαδή, ο βιβλιοπωλεία. κόσμο μπορεί να το βρει στα μεγάλα βιβλιοπωλεία ή μπορεί να το Μπορεί. παραγγείλει από το βιβλιοπωλείο τη περιοχή του. Ναι. Οδό Στηρίζουμε τα βιβλιοπωλεία Κερδίας, στη γειτονιά. συγγραφέα Έφη Φωτεινού, εκδόσει Μεμέντο. Να διαβάσω λίγο από το πιστόφυλλο. Ναι. Υπάρχει μια αόρατη κόκκινη κλωστή της μοίρας που ενώνει τον καθένα από εμάς με το άλλο του μισό. Ποιος βρίσκεται στην άλλη άκρη του νήματος για τη μέλεια λυρικού και ποιος είναι εκείνος που προσπαθεί να ψαλιδίσει την κλωστή. Το σωστό και το λάθος γίνονται ένα κουβάρι που η ίδια πρέπει να ξεμπλέξει για να οδηγηθεί στην ευτυχία. Μέλια. Υποκοριστικό της Μελπομένης, της μουσας που οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι βοηθούσε τους ανθρώπους να ανταπεξέλθουν την τραγωδία στη ζωή τους. Στα 10 της δέχτηκε σκληρά χτυπήματα της μοίρας και βρήκε καταφύγιο στη σιωπή. Στα χρόνια της βουβής μοναξιάς, μόνο τη στήριγμα η γιαγιά της. Μέχρι που στο δρόμο της φτάνει ο άγγελος και χάρη σε αυτόν περνάει από το σκοτάδι στο φως. Όμως ο προσωπικός της θεός του έρωτα και του πολέμου έχει τη μορφή του Άρη, που την ταξιδεύει σε άγνωστους ωκεανούς με μόνο μέσω μία σχεδία. Τι θα διαλέξει η Μέλια όταν φτάσει η στιγμή να αποφασίσει? Ή μήπως δεν υπάρχει επιλογή και το πεπρωμένο φυγεί είναι αδύνατον? Δίνεις αρκετά στον Έδωσα, ναι. περιγραφή. Δίνεις, Τώρα, δίνεις. τώρα που το άκουσα, λέω, πολλά λέω. Δίνεις, δίνεις. Δίνεις, δίνεις. Τι ωραίο που είναι αυτό με την κλωστή.
Κάτσε να το βάλω, Είναι γιατί όμορφα. ναι, μια όρατη κόκκινη κλωστή του σύμπαντος που ενώνει δύο ανθρώπους που είναι για να είναι μαζί. Γράφεις εδώ για την αόρατη κόκκινη κλωστή του σύμπαντος. Ναι. Σε εικόνα με μια ανατολίτικη δοξασία υπάρχει ένα αγγείο που συνδέει σαν νήμα την καρδιά με το μικρό δάχτυλο. Το νήμα που προέρχεται από την καρδιά δεν τελειώνει στην άκρη του δαχτύλου, αλλά συνεχίζει να ρέει από αυτό με τη μορφή μιας αόρατης κόκκινης κλωστής μέχρι να ενωθεί με την αντίστοιχη ενός άλλου ανθρώπου. Όταν αυτό συμβεί, οι δύο άνθρωποι θα συνδεθούν μεταξύ τους με την ίδια μοίρα. Ανεξάρτητα από τον χρόνο, τον τόπο ή τις διαφορετικές συνθήκες της ζωής τους, θα συναντηθούν και είναι προορισμένοι να γίνουν εραστές. Μπορεί οι κλωστές τους να τεντωθούν και να μπερδευτούν με άλλες, αλλά δεν θα σπάσουν ποτέ. Ακόμα και αν έχουν φτιάξει τη ζωή τους με άλλους ή αν περνούν μεγάλα διαστήματα χώρια, οι καρδιές τους παραμένουν συνδεδεμένες και η μοίρα θα φέρνει συνέχεια τον ένα στον δρόμο του άλλου. Και η μοίρα θα φέρνει συνέχεια τον έναν στον δρόμο του άλλου. Αυτή η δοξασία είναι παρόμοια με τη δυτική έννοια της αδερφής ψυχής και του πεπρωμένου, το οποίο φυγεί είναι αδύνατο. Εγώ διαφωνώ και με τη μία δοξασία και με την άλλη, αλλά ευτυχώς το βιβλίο σου. Ευτυχώς το βιβλίο σου, έτσι όπως το έχεις καλογραμμένο, έρχεται να το ανατρέψει αυτό το οποίο υποστηρίζει. Η αλήθεια είναι ότι ταιριάζουμε με παραπάνω από ένα άτομα, αλλά δεν θα υπάρχει ένα που θα μας ταιριάζει λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους. Έτσι λέμε, οι ρομαντικοί. Ναι, okay. Αλλά... Κοιτάξτε, εγώ ως ψυχολόγος θεωρώ ότι υπάρχουν σχέσεις και σχέσεις. Και είναι η δομή της σχέσης που παίζει ρόλο και η αυθεντική συνδεσιμότητα που έχουν δύο άνθρωποι. Ναι, με κάποιους ανθρώπους είμαστε πιο ανοιχτοί στο να συνδεθούμε ουσιαστικά και είμαστε και πιο ταιριαστοί ώστε να μπορούμε να συνδεθούμε ουσιαστικά. Ναι. Όχι ότι είμαστε ίδιοι. Μπορεί να έχει απλώς τα ελαττώματα του αλουνού να μην σε ενοχλούν, να μην σου χαλάνε τη ζωή σου. Την Έφη Φωτεινού τη γνώρισα τον Ιανουάριο του 2018 στην Αθήνα. Ήξερα πως γράφει νουαζέτες με φουντούκια, πως έγραψε και ένα παιδικό βιβλίο, τελικά είναι δύο που έχει γράψει, που αγαπήθηκε πολύ από τα πιτσιρίκια και όχι μόνο, αλλά δεν το γνώριζα πως έγραφε γυναικείο μυθιστόρημα. Βάζω σε εισαγωγικά και παρένθεση το γυναικείο, επειδή στη διαδικασία να το διαβάσω, ανακάλυψα πως διαβάζεται με αδειμονία και από άντρες. Όταν μου ζήτησε λοιπόν να γράψω ένα testimonial, γι' αυτό είπα ναι, χωρίς να το πολύ σκεφτώ. Νόμιζα πως θα ήταν ένα διήγημα, και αν είμαι ειλικρινής, και δεν θα μου έπαιρνε χρόνο να το διαβάσω. Έτσι νόμιζα, διήγημα νόμιζα πως είναι. Λαμβάνω το κείμενο ολόκληρες 416 σελίδες. Οκ, okay, λέω, υποσχέθηκα, οφείλω να το διαβάσω. Δεν είχα ιδέα πως θα έμπαινα σε μια πρωτοφανή για μένα αναγνωστική περιπέτεια. Είχα διαβάσει γυναικεία λογοτεχνία παλαιότερα, ίσως 15 με 20 χρόνια πριν, και σταμάτησα να διαβάζω επειδή μου την έδιναν οι κοινοτοπίες και οι ψυχολόγοι ήρωες, οι πλοκές τύπου Άρλεκιν και τα προβλεπόμενα τέλη, που δεν μου άφηναν καμία αίσθηση λύτρωσης ή έστω ανακούφισης. Καμία μίμησης πράξεως σπουδαίας και τελείας και καμιά ψυχική ωφέλη. Είμαι ψυχολόγος, συγγραφέας και ψυχοεκπαιδεύτρια. Κόρη, παπά και ιεροκήρυκα, κουβαλώ μέσα μου την κατάρα ή ευλογία να θέλω ότι φτιάχνω ή ότι διαβάζω ή παρακολουθώ να έχει μέσα ένα ηθικό δίδαγμα ή έστω να μπορώ να αποκομίσω ένα ρητό, να με βάλει να σκεφτώ και να με παρακινήσει να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου και ίσως να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Όπως είπα και στην Έφη, όταν βρισκόμουν στα μέσα της ανάγνωσης του βιβλίου, πώς κατάφερες να γράψεις γυναικεία λογοτεχνία, να μοιάζει σαν τέτοια, αλλά να μην είναι και το έργο σου να είναι ψυχοφέλιμο. Τα κατάφερε. Και αυτό με έκανε να το διαβάσω με όρεξη, περιέργεια και ταύτιση. Ταυτίστηκα σε αρκετά σημεία και σε άλλα τόσα προβληματίστηκα. Εκεί, με τις σχέσεις χωρίς έρωτα, αλλά με όλα τα καθώς πρέπει επιφανειακά στοιχεία, εκεί με την ανάγκη εκπλήρωσης κοινωνικού και οικογενειακού καθήκοντος, εκεί με την αυτοκαταστροφικότητα των καλών παιδιών και τη μοιοπική οπτική, πως μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας μόνο όπως θα επιβραβεύσει η κοινωνία και η οικογένειά μας. Φυσικά είναι προϊόν μυθοπλασίας, αλλά η τέχνη μιμείται τη ζωή και η ζωή την τέχνη. Γιατί ναι, για μένα είναι ένα κομμάτι τέχνης, piece of art. Αχ, σου γράψε ωραίο πρόλογο, ρε, είδες. Ο Πλημεντάρα. Δηλαδή, μιλάμε, ο πιο όμορφος πρόλογος σε βιβλίο πρέπει να είναι. Τον ξέχασα, γιατί δεν το είχε καιρό που τον έγραψα. Έχει 2 μήνες, 3. Βγαλμένο από την ψυχή και την καρδιά της μέσα σίγουρα. Και αντανακλά τη δική της ευγένεια ψυχής, καθώς και τη σχεδόν κοριτσίστικη αθότητα και φωτεινότητα της. Δείτε την.
Έχω γίνει μάρτυρα σε χιλιάδες ρεαλιστικές ιστορίες ζωής και σπανίως έχω συναντήσει τόση αρετή. Και για να εξηγούμε, όταν λέω αρετή, εννοώ ανθρωπισμό, αγνότητα προθέσεων, ανάληψη ευθύνης και accountability. Ναι, Εφη, γράφεις συνεχώς αγγλικές εκφράσεις, πάρε τώρα εμπάντσο να τις μεταφράσεις. Γέλασα πάρα πολύ σε αυτό το σημείο. Accountability, ανάληψη ευθύνων. Ήμουνα συγκινημένη πριν και με αυτό γέλασα. Η ηρωίδα της είναι τόσο πραγματική, τόσο ευάλωτη, τόσο ατελής, τόσο ανθρώπινη. Έφη, δεν πιστεύω σε κόκκινες κλωστές ανατολίτικες, ούτε αδελφές ψυχές δυτικές. Είδες, κόρη, ότι τα ίδια λέω και τα γράφω στον πρόλογο Ναι. που μιλάω εδώ που τα έχω ξεχάσει. Πιστεύω όμως πως όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά για να υπερβεί τη μοίρα του, επειδή τύχει για μένα καλή ή κακή είναι μόνο το σε ποια οικογένεια θα γεννηθείς, τόσο καλύτερα φτιάχνει τη ζωή του. Μας έδωσες με το έργο σου παραδείγματα ανθρώπων που έζησαν καλύτερα όταν αγωνίστηκαν και χειρότερα όταν αφέθηκαν. Ο τρόπος γραφής σου είναι ευανάγνωστος και αποφεύγεις τη χρήση βαρύγδουπων λέξεων και λογοτεχνικών εκφράσεων που αναγκάζουν τον αναγνώστη να ανοίξει λεξικό μόνο και μόνο για να ανακαλύψει πόσο η συγγραφέας κατέφυγε στη λεξιπλασία προκειμένου να προσδώσει κύρος και βάθος στη γραφή. Η γραφή σου είναι απλή κεραίουσα και τόσο όσο. Σε ευχαριστώ για το δώρο. Διάβασα ένα ολόκληρο μυθιστόρημα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, χωρίς να βαρεθώ, χωρίς να δυναμήσω, χωρίς να δειμονήσω και κυρίως χωρίς να τα πάρω με αυτόν αυτή που το έγραψε και θεωρεί τους αναγνώστες τόσο λίγους. Α, και να μην ξεχάσω, δεν είναι μόνο γυναικεία λογοτεχνία. Στο δικό μου σπιτικό υπήρξε άνδρας ετών 51-52 τώρα είναι. Όταν του έστειλε το βιβλίο να μου το περάσει στο τάπλετ για να το διαβάζω πιο εύκολα, τελείωσε το κείμενο πιο γρήγορα από μένα και μάλιστα δεν μπορούσε να το αφήσει. Και στο κρεβάτι το έφερε ένα βράδυ και του λέει: Δεν είμαστε σοβαρά. Δεν είμαστε καλά, μα του λέω. Να δει πώς τελειώνει. Μου λέει: Μα έχουν μείνει 15 σελίδες. Και δεν είναι μόνο που περιγράφεις και αναφέρεις τη μουσική, την pop κουλτούρα και τα στέκια της εποχής μας, είναι που γράφεις αληθινά και οι χαρακτήρες σου έχουν ψυχή. Καλοτάξιδο να είναι εύχομαι και το πρώτο από πολλά άλλα. Το έχεις το χάρισμα, Έφη Φωτεινού, με αγάπη Θεκλά Πετρίδου. Ωραίος Σε πρόεδρος. ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, σε Πάρα πολύ για πουλήσω αυτό το και πρόλογο. Δηλαδή, Όχι, είναι... Αγάπη μου, ξανακλαίω τώρα. Άνετα ξανακλαίω. το γράψα μπαμ και κάτω. Δηλαδή, με το που τελείωσα το βιβλίο, μπήκα και στον υπολογιστή. Δεν ήταν το βράδυ, ήταν πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα λόγια που Σκέψου, το έγραψες. βιβλίο σου ήταν αιτία κρεβατομουρμούρας, όχι από τον άνδρα προς τη γυναίκα του που διαβάζει στο κρεβάτι, αλλά από τη γυναίκα προς τον άνδρα. Αυτό κι Μια αν είναι πρωτιά κοπήμα. ακόμα. Πολύ ωραίο, Έφη μου. Πολύ ωραίο, καλό ταξίδι, εύχομαι να είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την στήριξη Σε και την κάλεσα για υποστήριξη. συνέντευξη και μολάω συνέχεια εγώ εντωμεταξύ. Θέκη. Όχι, καλά τα λες, γιατί εγώ δεν έχω ξαναδώσει συνέντευξη και την έχω φάει τη γλώσσα μου. Έχω μιλήσει κανένα δύο φορές. Έχω κάνει συντακτικά λάθη. Θα λένε, είστε σίγουρα συγγραφέας. Οπότε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το unboxing, για τη συνέντευξη, για το βίντεο αυτό που θα Μια ανέβει και θα το συνέντευξη δουν. που σου μιλούσα. Εννοείς, όχι, δεν σ' άφησα να μιλήσεις. Στην ομιλία μας, στη συνομιλία μας. Θες να με ρωτήσεις κάτι? Ξέρεις πόσο όμορφα μου έχεις μιλήσει μέσα από το κείμενο. Δηλαδή, πραγματικά καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι που έχουν να γράψουν δεν έχουν να πούν. Και εγώ προτιμώ να γράφω, η αλήθεια είναι, από το Αλήθεια, να λέω. αυτό ένιωσα, ότι επειδή σε ξέρω αρκετά, τώρα σε γνώρισα καλύτερα μέσα από το βιβλίο, γιατί είναι και αυτοπροσωπογραφία τα έργα μας. Χωρίς να σημαίνει απαραίτητο ότι η ιστορία της ηρωίδας είναι η δικιά σου. Έχουν κομμάτια δικά μας μέσα. Έχουν ψυχή, τη ψυχή μας μέσα έχουν τα έργα μας. Επειδή γνωρίζω πόσο άρτιος άνθρωπος είσαι και έχεις ουσιαστική εδώ, νιώθω ότι κάναμε έτσι μια μεγάλη κουβέντα, ότι δηλαδή σαν να πήγαμε μαζί διακοπές κάπου σε ένα βουνό στη Μάνη. Ναι, ή στο Ναι, παραθαλάσσιο κομμάτι. Να πούμε το παραθαλάσσιο. Γιατί να μην πούμε. στο παραθαλάσσιο κομμάτι στη Ναι, Μάνη. στο πορτοκάλιο. Φοβερές περιγραφές φύσης, ανθρώπων, ψυχοσύνθεσης και ότι μου τα είπες, ότι καθίσαμε και μου τα είπες και μιλάς μέσα από τη γραφή. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω. Γιατί
πρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν θέλω να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Εγώ θέλω να πάρουν το βιβλίο σου Ναι. και να θα το διαβάσουν και τα κοπέλια. Δηλαδή, αν είστε, ξέρω εγώ, 30, 40, 50, 60. Και 28χρονοι μπορούν να πάρουν το βιβλίο σου. Και 20χρονοι μπορούν να πάρουν το βιβλίο σου. Γιατί πραγματικά, επειδή ξεκινάει η όλη αφήγηση, ξεκινάει από την παιδική ηλικία μιας κοπέλας της Μέλιας Λυρικού, που είναι η πρωταγωνίστρια. Η βασική πρωταγωνίστρια, ναι. Καμία σχέση το Μέλια Λυρικού με το Μέλιο το παιδικό σου. Δεν το καταλαβαίνω. Όχι, ναι. Καμία σχέση. Λίγο τα συνδέω. Μ' αρέσει να συνδέω τα βιβλία μου και τις καταστάσεις μου. Δεν τα πιάνουν όλοι. Αλλά όσοι με ξέρουν καλά, βλέπουν τις συνδέσεις. Καμία σχέση, ναι. Μην πάει το σας. Είναι αυτό το κορίτσι το οποίο έχει μια σοκαριστική ζωή. Θα πω περισσότερα, σοκαριστική ζωή. Ένα εξαιρετικά τραυματικό συμβάν σημαδεύει. Είναι ακριβώς η περίπτωση που έχουμε πει και άλλες φορές εδώ στο κανάλι, ότι μία γιαγιά, ένας παππούς μπορεί να σώσουν ένα παιδί. Και η δική μου η γιαγιά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, όπως η γιαγιά της πρωταγωνίστριας, για τον ίδιο λόγο, απλώς εγώ σε όλα τα υπόλοιπα ήμουν τυχερή, περισσότερο τυχερή από την πρωταγωνίστρια, της οποίας της έτυχαν πολλά, πολλά μαζεμένα, το ένα μετά το άλλο. Αλλά εντάξει, δεν θα πω τι έγινε στην πορεία. Όχι. Το θέλω πάλι, να κρατήσω το suspense, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι, να υπάρχει suspense. Μπορώ να το δω και σε ταινία αυτό το βιβλίο. Άνετα. Άνετα το βλέπω σε ταινία. Άνετα. Μη σου πω και σε σειρά. Μη σου πω ότι υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς. Πρέπει να κάνει την πορεία του να δείξει ότι πάει καλά. Υπάρχουν όμως ήδη κάποιες συζητήσεις. Το σκέφτηκα το έλεγα, κατευθείαν. Το, το σκέφτηκα κατευθείαν. Λέω, αυτό είναι φοβερό script για ταινία ή σειρά. Φοβερό. Ναι. Θα το βλέπω περισσότερο σε σειρά εγώ παρά σε ταινία, για να έχει και suspense και να έχει cliffhangers, γιατί τα έχεις και μέσα στο βιβλίο τα cliffhangers, τα έχεις. Μας έχεις έτσι και στην άκρη του κρεμού και μας κρεμάς. Έτσι, έτσι, έτσι. Και να πάμε στο επόμενο μετά, κυρία μου, κατάλαβες. Πήραν αμέσως εκδόσεις με μέντο, άρεσε πολύ στον εκδότη που είναι άντρας. Γι' αυτό τι λέω, ρε παιδί, μου αρέσει και στους άντρες, ναι. Πέρασε πριν από αυτόν, πέρασε από το ειδικό team που έχει και όταν του δώσανε το πράσινο φως, το διάβασε και αυτός, γιατί το διαβάζει και εκείνος όλα τα βιβλία που αφού περάσουν το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. Κοιτάξτε, μ' αρέσει που είσαι σε έναν εκδοτικό οίκο ο οποίος είναι σαν εμάς. Είναι από ό,τι κατάλαβα, είναι από άνθρωπο της γενιάς μας και είναι μια προσπάθεια η οποία είναι έτσι original, αυθεντική, καινούρια. Και σου έχω κάνει ερωτήσεις πριν να βγούμε στον αέρα, γιατί και εγώ ψωνίζω για εκδοτικούς οίκους αυτή την περίοδο. Σου έκανα ερωτήσεις και από τις απαντήσεις που μου έδωσες αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για έναν χώρο που υπάρχει αγάπη, εκτίμηση, σεβασμός στο συγγραφέα, κάτι που είναι δύσκολο να το βρεις. Χαίρομαι. Είναι εξαιρετικός. Χαίρομαι για εσένα και εύχομαι να πάνε όλα καλά και με αυτό το βιβλίο και με τα επόμενα και να έχει πολλές ανατυπώσεις, να βγουν πολλές χιλιάδες, να το δούμε ταινία. Να γίνει bestseller, να το δούμε ταινία, να το δούμε σειρά, να το δούμε στο Netflix σου εύχομαι. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από πολύ στόμα σου, καρδά σου το εύχομαι. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Το ξέρω, το λες με την καρδιά. Έχουν ελάνη να λένε ότι είμαι γουρλού. Έχουν ελάνε, λένε ότι άμα εύχομαι, πάνε καλά τα πράγματα. Και έτσι αποφεύγω να καταργέμαι, μόνο εύχομαι. Σου εύχομαι και στο Netflix, φιλενάδα, και super duper επιτυχία, γιατί το αξίζεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ εύχομαι να βρεθούμε κάτω από τον ίδιο εκδοτικό. Κάτω από την ίδια εκδοτική σκέπη. Θα δούμε σκέπη. Κάτω από την ίδια εκδοτική σκέπη. Κάτσε να δούμε πώς το είπες εδώ πέρα. Το νήμα. Το νήμα. Το νήμα μπορεί να μας ναι. Δεν τα κόβω τα σάρτα, έτσι. Όχι. Τα δικά σου δεν τα κόβω. Πλάκα κάτι. Θα με ρωτήσουν, είστε σίγουρα συγγραφέας? Τι λες, αγαπημένη. Μωρό μου, είναι άλλο πράγμα το να μιλάς δημοσίως και είναι άλλο πράγμα το να γράφεις. Έχει ανθρώπους που είναι πολύ καλοί public speakers και δεν είναι καλοί στη γραφή. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.
Μην κοιτάς ότι κάποιοι έχουν και... Κάποιοι μπορούν να κάνουν και τα δύο υπέροχα. Ονόματα δεν λέμε πολύ, πλάκα κάνω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Θα ανεβάσω το βίντεο στο YouTube, θα σου το στείλω με WeTransfer για να το κάνεις ό,τι θες. Ξέρεις να κόβεις και να με ράβεις βίντεο. Όχι, δεν ξέρω. Γι' αυτό το ξέρω. Όμορφα. Μην σε κάνω το θέλω. Με τα κακεδίσματα και τα... Να σου πω κάτι. Τα κακεδίσματα, άστα. Αλλά αν λέω κάτι το οποίο συντακτικά δεν είναι σωστό... Οκ. Καλό ταξίδι, φιλενάδα. Ευχαριστώ.